χαιρετίζουμε και συμμετέχουμε βέβαια σαν εργαζόμενοι στα ασφαλιστικά ταμεία στην συγκέντρωση την σημερινή. Έχουμε το πλαίσιο το γενικότερο που αφορά στα ΒΑΕ, έχουμε και εμείς τέτοιες κατηγορίες συναδέλφων. Έχουμε το ζήτημα το κρίσιμο του νομοσχεδίου, το πλέον επίκαιρο, και βέβαια κατεβαίνουμε με τα δικά μας αιτήματα που αφορούν και στον ΕΦΚΑ και στον ΟΠΕΚΑ, όπου εξελίσσεται μια διαδικασία και μια κατάσταση τραγική. Είναι αφορά σε απολύσεις εργαζομένων 15 και 20 χρόνια στα ταμεία, είτε στις συνθήκες εργασίας, είτε στις αφαιρεσίες των διοικήσεων, είτε στη μεγάλη απάτη του κυρίου Μπρούτσι που αφορά στη δίθεν ψηφιακή σύνταξη. Θυμίζω ότι Ιούνιο του 20 ο κύριος Μπρούτσις είχε υποσχεθεί πως θα δώσει το 34% των συντάξεων ψηφιακά. Αυτή τη στιγμή με εκβιασμούς, με πιέσεις στον κόσμο, έχουμε λιποθυμίες, έχουμε κατάρρευση ψυχολογικής συναδέλφων, έχει φτάσει στο 0,5%, και αυτό για τους τύπους, για να γίνει στα μέσα μυστική ενημέρωση και να λέει ότι χρειάζεται ψηφιακή σύνταξη. Και μάλιστα ενδιαφέρει όλους, και αυτούς ιδιαίτερα αυτούς οι οποίοι πρόκειται να βγουν σε λίγο στη σύνταξη. Σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται για ψηφιακή απονομή, πρόκειται για μεταβιβάσεις συντάξεων, δηλαδή για ήδη υπολογιστήσεις συντάξεις, τις οποίες εμφανίζει ως το νέο συγχρονισμένο σύστημα απονομών του ΕΦΚΑ. Συνεχίζουμε όλοι μαζί, χαιρετίζω και πάλι την σημερινή συγκέντρωση.